Αγαπητέ κύριε Τσαρμπέ, καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν και σε όλους τους Κορίνθιους και Κορίνθιες. Θα ήθελα, βρισκόμαστε εδώ για να διευκρινίσουμε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τα δείγματα COVID-19 που έχουμε στο νομό μας. Για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να ξεκινήσουμε και να γνωρίζουμε όλοι ότι ο νομός Κορινθίας είναι ο πρώτος σε κρούσματα αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο, εάν εξαιρέσουμε την Πάτρα και την Αργολίδα, όπου είχαμε τα κρούσματα, τα 160 κρούσματα των μεταναστών. Για να καταλάβουμε όλοι λιγάκι πώς γίνεται και να είμαστε όλοι ξεκάθαροι και κυρίως οι πολίτες να μην πανικοβάλλονται και να μην τρομοκρατούνται από οποιοδήποτε δημοσίευμα. Πρέπει να μιλάμε με επίσημα στοιχεία. Τα επίσημα στοιχεία μας τα παρέχει ο ΕΟΔΗ και με βάση με γνώμονα αυτό προχωράμε στον σχεδιασμό των δειγματοληπτικών ελέγχων. Και τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο νομό μας δείγματα για την νόσο COVID-19 λαμβάνουμε από το νοσοκομείο, όπου τα αποτέλεσμα βγαίνουν στο νοσοκομείο με αποτέλεσμα και αφορούν άτομα που είτε πρέπει να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο, είτε άτομα που είναι υπερεπίγοντα και ενέχονται ίσως κάποιο χειρουργείο ή κάποια διασωλήνωση. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς οι οποίοι έχουν ήπια συμπτώματα ή είναι ασυμπτωματικοί, γίνεται ο έλεγχος, αλλά τα δείγματα στέλνονται στην Αθήνα σε εργαστήριο για να μπορούν να βγάλουν τα αποτελέσματα, και άρα τα αποτελέσματα αυτά έρχονται την επόμενη μέρα. Εκτός του νοσοκομείου όμως έχουμε και τα ιδιωτικά κέντρα στον νομό που κάνουν το τεστ PCR, όπου πάρα πολλοί πολίτες τα που τους προτιμούν και καλά κάνουν, για να μπορέσουν να βγάλουν ίσως το άγχος που έχουν από μέσα τους. Για να μην ξεχάσουμε λοιπόν και τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, οι οποίες δρούν σε όλη στο Πανελλήνιο από το Μάιο περίπου, στο νομό μας από τα τέλη Μαΐου έως αρχές Ιουνίου, οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε κάθε περιοχή, δεν υποκινούνται ή παίρνουν εντολές από κάπου τοπικά από μας, μιλάνε μόνο με τον ΕΟΔΗ και ο ΕΟΔΗ είναι αυτός που τους καθορίζει το που θα πάνε να κάνουν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Το γεγονός όμως ότι σήμερα είναι στο Κιάτο δεν συνδέεται με την φήμη για πολλά κρούσματα κορονοϊού. Θα μπορούσε, αγαπητέ κύριε Τσαρμπέ, να συνδέεται και θα μπορούσε όμως και να μην συνδέεται. Είναι ανάλογα που τους έχει δώσει εντολή. Αυτές οι μονάδες, για να ξέρετε, δρούν ως εξής. Εάν υπάρχει κάπου κάποιο κρούσμα το οποίο επιβεβαιώθηκε, θα πάνε μετά οι μονάδες να κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Και είναι και αναμενόμενο. Και είναι και αυτό που θέλουμε κι εμείς, γιατί πάει βάση της ιχνηλάτησης. Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται σε σχέση με το πρώτο κρούσμα που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες για το Κιάτο. Και γίνεται η ιχνηλάτιση αυτή τη στιγμή ή για τα δημοσιεύματα τα σημερινά? Όχι, δεν γίνεται για τα δημοσιεύματα τα σημερινά. Αυτό γίνεται για το κρούσμα το οποίο ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες και για το οποίο υπάρχει η έντονη ανησυχία των πολιτών και για το οποίο πιθανώς ο ΕΟΔΗ να έδωσε την εντολή να πάει να κάνει κάποιους ελέγχους εκεί. Άρα έχει να κάνει με το προηγούμενο κρούσμα και τα και μεσημερινά. Και καμία όχι μεσημερινά κρούσματα. Και φτάνουμε στο σημερινό. Για την κυκλοφορεί αυτό ότι μετά από τον πανικό που δημιουργήθηκε από τα δεκάδες κρούσματα ότι ήρθε ο ΕΟΔΗ και κάνει ελέγχους. Δεκάδες κρούσματα τα οποία καταρχήν έχουμε την έκθεση του ΕΟΔΗ τη σημερινή, την επίσημη, η οποία λέει 124 ανά την Ελλάδα θετικά περιστατικά και 0 για τον νομό Κορινθίας. Ώρα 3 είναι η τελευταία έκθεση. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να γράφει και να λέει ό,τι θέλει. Εμείς μιλάμε με επίσημα στοιχεία. Είναι όμως σε τέτοιες εποχές και με τέτοια έκδηλη ανησυχία που ζουν οι πολίτες μας, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν δηλώσεις που να παραπλανούν τον κόσμο και να αγχώνουν τον κόσμο και να τον τρομοκρατούν. Όλα τα ιδιωτικά του νομού Κορινθίας δικαιολογείται αυτό το νούμερο που ακούστηκε για δεκάδες κρούσματα στην Κορινθία σήμερα? Από τα ιδιωτικά όχι. Όχι. Από τα ιδιωτικά δεν δικαιολογείται. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανόν να υπάρχουν 3 κρούσματα
σήμερα καινούρια, τα οποία όμως λογικά θα ανακοινωθούν στα επίσημα του ΕΟΔΗ αύριο. Τρία από το ΚΙΑΤΟ. Όχι, αφορούν και το ΚΙΑΤΟ, δύο και άλλοι νομίζω στον Δήμο Τενέας. Νεμέα, συγγνώμη, στην Νεμέα. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται αυτό η παραφιλολογία για τα δεκάδες κρούσματα. Όχι, δεν δικαιολογείται αυτό. Είναι και κάτι να το πούμε για να είμαστε και λίγο ακριβείς σε αυτό που λέμε, ότι σαφώς υπάρχει ένα θολό τοπίο στην λήψη των αποτελεσμάτων, καθότι δεν λαμβάνει αποτέλεσμα ένας συγκεκριμένος σε κάθε νομό. Λαμβάνουμε αποτελέσματα από 5 διαφορετικές μεριές, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό σύνολο εύκολα. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν ιδιωτικές μονάδες που κάνουν, οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που κάνουν, που επίσης, για να πούμε και αυτό, εάν η κινητή μονάδα κάνει 30 δειγματοληπτικούς ελέγχους, δεν υπάρχει τρόπος, λόγος να γνωρίζουμε άμεσα αν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή αρνητικό, πλην αν περάσουν κάποιες ώρες και βράσει. Να επιμείνω σε αυτό λοιπόν. Σήμερα γίνονται κάποιοι έλεγχοι από τον ΕΟΔΗ. Υπάρχει περίπτωση οι έλεγχοι που γίνανε περίπου στις 11 στις 12 να έχουν βγει μέχρι τις 3-4 το μεσημέρι, σε 4-5 ώρες. Θα πρέπει οι κινητές μονάδες αυτές να έχουν μέσα στην κινητή μονάδα τα χίλια PCR που δεν νομίζω να έχουν. Όχι. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχουν βγει σήμερα οι μετρήσεις που γίνανε σήμερα. Το θεωρώ υπερβολικό. Καταρχήν να σταθούμε στις δεκάδες των θετικών που ακούστηκε ότι υπάρχουν. Πιστέψτε, αν υπήρχε δεκάδες των θετικών περιστατικών, θα είχαν κατέβει και η πολιτική προστασία θα ήταν εδώ. Λοιπόν, εμείς αυτό που πρέπει να πούμε είναι το εξής, ότι και οι ιδιώτες γιατροί είναι σε επιφυλακή και γνωρίζουν ακριβώς και από το προηγούμενο κύμα το τι πρέπει να κάνουν, τα ιδιωτικά κέντρα και αυτά επίσης, και σαν νοσοκομείο δημόσιες δομές είναι σε επιφυλακή. Έχουμε αναλάβει και βοηθάμε τον κόσμο όσο μπορούμε στα αποτελέσματα των ατόμων που ειχνηλατούνται από τις στενές επαφές. Έως τώρα, επίσημα σας λέω, από το νοσοκομείο και μόνο για σήμερα δεν υπάρχει κανένα θετικό περιστατικό μέχρι τώρα που μιλάμε 8 η ώρα. Και γενικότερα μέχρι τώρα πόσοι είναι στο νομό Κορινθίας? Γιατί ακούσαμε και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι είμαστε ο δεύτερος νομός μετά την Αργολίδα, και αν αφαιρέσουμε και τα κρούσματα από το Κρανίδι, ο πρώτος σε κρούσματα. Με βάση τα στοιχεία που έχω πρέπει να είμαστε 22. 22. Σας ανησυχεί αυτό? Δεν με ανησυχεί, όχι. Με ανησυχεί περισσότερο το ότι ο καθένας, ο κάθε πολίτης, το παίρνει λίγο αψήφιστα. Ενώ θα έπρεπε, και είναι πολύ απλό, να τηρήσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να φοράμε μάσκα στους κλειστούς χώρους ιδιαιτέρως, έτσι, και εκεί που υπάρχει πολυκοσμία. Δεύτερον, μέτρα ατομικής υγιεινής, να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας συνέχεια και να έχουμε αυτά τα μέτρα ατομικής υγιεινής ως κανόνα. Τα οποία τα ξεχάσαμε, μου φαίνεται. Τα οποία τα ξεχάσαμε. Και τρίτον, θα πρέπει να υπάρχουν αυτό που λέμε την κοινωνική απόσταση. Πρέπει να υπάρχει μια απόσταση 1,5 μέτρο τουλάχιστον μεταξύ ατόμων, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ασφαλείς. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο για μας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλουμε καλά στη ζωή μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το σκόπιμο. Θέλω να πάμε σε δύο ακόμα ερωτήσεις. Οι άνθρωποι που έχουν αναγνωριστεί ως κρούσματα θετικά μέχρι τώρα, η συμπεριφορά τους είναι αυτή που πρέπει? Γιατί κατευθείαν ακούμε, μόλις ανακοινώνεται ένα νέο κρούσμα, ότι να αυτός πήγαινε βόλτες, ότι να εκείνος έκανε αυτό. Δηλαδή ακούμε και πολλή παραφιλολογία για κακή συμπεριφορά των κρουσμάτων αυτών. Από την εικόνα που έχετε εσείς, από τα κρούσματα που έχουν ανακαλυφθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου, ποια είναι η εικόνα που έχετε πραγματικά? Η εικόνα που έχουμε, καθότι έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με το περιβάλλον, είναι ότι κατά συντριπτική πλειοψηφία, εφόσον διαγνώσκονται, εφόσον μάλλον τίθεται η υποψία σαν περιστατικό COVID-19, αυτοπεριορίζονται και τηρούν τα μέτρα που πρέπει να τηρούν. Υπάρχει σαφώς και μια μερίδα, μικρή ευτυχώς προς το παρόν, ατόμων, οι οποίοι φέρονται ανεύθυνα και περιφέρονται. Όταν έχει βρεθεί κάποιος θετικός στον κορονοϊό, υπάρχει κάποια πρόβλεψη από το κράτος για να μην υπάρχει διασπορά του ιού?
Η πρόβλεψη η πρώτη είναι εφόσον τα συμπτώματα είναι ίδια. Αν δεν αυτοπεριοριστεί. Αν αυτός αδιαφορήσει. Θα πρέπει να αναλάβει πολιτική προστασία και αστυνομία μετά. Μάλιστα. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Είμαστε κάθετοι σε αυτό. Και δεν μπορούν για τους πολίτες άλλα να ισχύουν για τη μεγάλη μερίδα των πολιτών και άλλα να ισχύουν για κάποια συγκεκριμένη μερίδα. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι σε αυτό που ζούμε. Και η τελευταία ερώτηση. Ο κόσμος που επισκέπτεται το νοσοκομείο Κορίνθου, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, τελικά πιστεύει ότι υπάρχει ο κορονοϊός, πιστεύει ότι πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα προστασίας, ή έχουμε, επειδή δεν βλέπουμε νεκρούς να στηβάζονται δίπλα μας, αδιαφορούμε τελικά? Θα έλεγα ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν επηρεάσει αρκετά τον κόσμο και όλη αυτή η παραφιλολογία ότι οι μάσκες δεν πρέπει να φορούνται, ότι δεν υπάρχει COVID-19, έχει επηρεάσει κατά ένα ποσοστό τον κόσμο, ναι. Όμως, αυτοί που έρχονται στο νοσοκομείο, αγαπητέ κύριε Τσαμπέ, έρχονται γιατί θέλουν να εξεταστούν και θέλουν να βγάλουν αυτή την ανησυχία από πάνω τους. Πόσοι έρχονται την ημέρα? Αν υπολογίσετε ότι στις τελευταίες εφημερίες που έχω λάβει μέρος, είναι από 20 έως 25, πολλές φορές φτάνουμε και τις 30. Την ημέρα. Την ημέρα. Άρα υπάρχει προβληματισμός. Υπάρχει προβληματισμός, απλά θα πρέπει να ξέρετε ότι οι περισσότεροι από αυτοί που έρχονται είναι με ήπια έως καθόλου συμπτώματα. Άρα αυτό κάνει ακόμα πιο πολύ τον προβληματισμό όταν κάποιος δεν έχει συμπτώματα και πάει στο νοσοκομείο. Γιατί αν κάποιος έχει σύμπτωμα, εύλογα θα πάει σε μια μονάδα υγείας ή θα επισκεφτεί έναν γιατρό για τις συμβουλές και για μια εξέταση. Άρα μου λέτε ότι έχουμε περίπου 750 τεστ να έχουν γίνει σε ένα μήνα στο νοσοκομείο και έχουμε σύνολο 22 κρούσματα ανακοινωθέντα στο νομό Κορινθίας από την αρχή αυτής της διαδικασίας. Ναι, τα 22 κρούσματα. Πόσα τεστ έχουν γίνει σύνολο? Είναι από την αρχή, ναι. Πόσα τεστ έχουν περιγίνει περίπου σύνολο? Δυστυχώς είναι ο αριθμός είναι αρκετά μεγάλος, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Αυτό είναι καλό, ότι έχουν γίνει δηλαδή αρκετά τεστ για να έχουμε μια εικόνα ενδεικτική. Γίνονται τεστ, απλά σκεφτείτε, σκέψου αγαπητέ κύριε Τσαλμπέ, ότι την περίοδο του lockdown δεν είχαμε και πολλές επισκέψεις στο νοσοκομείο, άρα είχαμε και λιγότερες λήψεις. Από την ώρα που άνοιξαν όλα, είναι και περισσότερες συλλήψεις. Πάντως, μας λέτε περίπου 25 με 30 τεστ την ημέρα, άρα μπορούμε να έχουμε μία. Την τελευταία εβδομάδα έχουμε κατακόλληφη αύξηση των ατόμων που θέλουν να εξεταστούν. Και να δώσω εδώ την παράκλησή μου. Και έχει να κάνει γενικά. Να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα. Να επισκεφτούμαστε τους γιατρούς μας με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να επισκεφτόμαστε. Να ζητάτε από τον γιατρό σας, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι στο δημόσιο χώρο, να τηρεί τα μέτρα προστασίας. Γιατί είναι αμφίδρομη αυτή η κατάσταση. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον πολίτη και τον ασθενή, έχει να κάνει και με τους λειτουργούς της υγείας. Στα νοσοκομεία, όσοι θέλουν να εξεταστούν και επιθυμούν, να έρθουν με υπομονή, να εξεταστούν, αν μπορούν όμως, εντάξει δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό, αλλά να υπάρχει μια σχετική λογική στην επισκεψιμότητα. Δεν θα κάνουμε μαζικούς ελέγχους στο νοσοκομείο, καθότι προέχουν αυτοί που ασθενούν, αυτοί που έχουν συμπτώματα και αυτοί που πρέπει να δοθεί η απαραίτητη φροντίδα. Και τελευταία ερώτηση, τη μάσκα τη φοράτε για τη συνέντευξη αυτή ή επειδή πιστεύετε πραγματικά ότι προστατεύει η μάσκα? Πραγματικά προστατεύει η μάσκα. Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση θα πρέπει καν να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.